Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μου δίνετε τη δυνατότητα να σας δω πάλι, να σας χαιρετήσω και να σας ευχηθώ να είμαστε όλοι και του χρόνου καλά, υγιείς, οι οικογένειές μας και τα σωματεία μας, γιατί είναι σωματεία του πολιτισμού της ευρύτερης κοινωνικής πραγματικότητας, να εξακολουθούν να προοδεύουν. Αυτό είναι το στίχημα που θέτουμε, όχι σήμερα, αλλά η ιστορική πραγματικότητα της Ένωσης το έχει θέσει και έχει κλονάρει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Άρα το γεγονός ότι συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια, ανεξάρτητα αν είμαστε στην καθημερινή σχέση διοίκηση ή όχι, αποδεικνύει τη ρίζα που έχει ο Πειραιάς, το ποδόσφαιρο, η ελληνική κοινωνική πραγματικότητα διά του ποδοσφαίρου στον Πειραιά, μέσα σε αυτό το οποίο εξελίσσεται. Και σε αυτό το οποίο εξελίσσεται, αποδεικνύεται, για να δώσω μια απάντηση στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο τον Αντολάκη, που τον σέβομαι, τον εκτιμώ και τον υπολείπτομαι, γιατί είναι από αυτούς που έχουν φορέσει την πουλάδα της Εθνικής Ελλάδος και του Ολυμπιακού, και μέσα από τη δική σας έκθεση, και σήμερα πρόεδρος του Διοικητικού σας Συμβουλίου για δεύτερη φορά. Σημασία έχει στην σχέση σου και την πραγματισιά σου στα κοινά να δίνεις τη δυνατότητα, ακόμα και μέσα από τα λάθη που έχεις κάνει, να μορφώσεις διαμόρφωση σχέσεις για το καλό. Δυστυχώς είμαστε σε μια στιγμή όλοι μας που πνιγόμαστε από συνθήκες που μας βγάζουν έξω από την καθημερινότητά μας και από τη δυνατότητα που είχαμε ως οικογενειάρχες, ως επαγγελματίες, ως άνθρωποι με δυνατότητες να προσφέρουμε και κάτι περισσότερο, και έχουμε και το μεράκι. Σε αυτό το μεράκι, αγαπητέ Γιώργο, είτε είμαι στην Ένωση, είτε είμαι στο κανάλι 1 που εδώ και δια του φίλου του κ. Λουκά Θεοχανόπουλου και του εκπροσώπου του καμεραμενατζή, επιτρέψτε να το πω έτσι λόγω ιδιότητας, είμαστε δίπλα στο πειραϊκό ποδόσφαιρο, γιατί το αγαπάμε, προερχόμαστε από τη ρίζα της κοινωνίας και έχουμε υποχρέωση να το στηρίζουμε. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερο, θέλω να πω ότι με συγκίνησε ο Γιώργος ο Γαβρίλης, ο οποίος είναι φίλος δεκάδες χρόνια, μην πω τα χρόνια που μιλάμε με τον Γιώργο, στην κοινωνική πραγματικότητα, και είμαι βέβαιος ότι αυτή η ανάσα που έδειξε ο Γιώργος και τη μετέφερε στο Σπάθα και στα παιδιά της διοίκησης και στον πρόεδρο, για το ουφ, τελειώσαμε, είναι και για μας, με την έννοια ότι και εμείς προσπαθήσαμε, ανεξάρτητα αν δεν πετύχαμε, σημαντικό να χειροκροτήσουμε όλοι μαζί σαν ποδοσφαιρική πραγματικότητα το γήπεδο του ΣΕΦ να γίνει. Και θέλω να πιστεύω ότι και όλο αυτό το σχέδιο που έβαλε ο Γιώργος θα υλοποιηθεί, θα είναι υπέρ της κοινωνίας των πολιτών όλων των περιοχών. Όσον αφορά, αγαπητοί φίλοι, για το ΣΕΦ, ξέρετε, εγώ δεν είμαι πολιτικά ενταγμένος, είμαι κοινωνικά ενταγμένος, έχω μαλακομματικά ενταγμένος, έχω πολιτική αντίληψη, έχω κατηγορηθεί με την καλή έννοια, γιατί όταν έχεις δημόσιο λόγο, καλά κάνουν και σε κατηγορούν, κριτικά με γιώτα, αν και τους αγαπώ τους κριτικούς, με ήττα. Θεωρώ ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση όσον αφορά τη λογική ανάπτυξης στους αθλητικούς χώρους. Εγώ είμαι υπέρ του σχεδιασμού της κυβέρνησης, της σημερινής κυβέρνησης, να δει τι μπορεί να μειώσει σε έξοδα, να αναπτύξει μέσω των υπαρχόντων εγκαταστάσεων και να δώσει ένα άλλο, μια άλλη επανεκκίνηση σε αυτό όλο το αθλητικό γύρνεσθε. Θα δώσω όμως μια διάσταση. Η διάσταση ότι στην πανευρωπαϊκή πραγματικότητα οι αθλητικοί χώροι και τα λιμάνια αξιοποιούν, εκμεταλλεύονται και συνεργάζονται με τις αθλητικές ταυτότητες που δίνουν κύρος στην αναπτυξιακή εξέλιξη. Η Ένωση είναι μια τέτοια ταυτότητα που πρέπει σε συνδυασμό να συνεργαστεί με το ΣΕΦ για το πώς μπορεί η όλη εξέλιξη του ΣΕΦ να είναι ωφέλιμη και για την οικονομία και για την κοινωνία και για την πραγματικότητα του Πειραιά. Άρα είμαι σύμφωνος στη λογική της συνεννόησης, φυσικά και είμαι σύμφωνος στο να παραμείνει η Ένωση στον χώρο που είναι, διότι είναι μια ιστορική διαδρομή, μέσα από ένα μίνιμουμ ποσό που θα καταθέτει όσον αφορά αυτή την κατάσταση. Και για να δώσω μια διευκρίνηση, στο χρονικό διάστημα, να δείτε και ο Στούκας ο Χρήστος, ο οποίος είναι ο οικονομικός της διαδρομής της διοίκησης
και της δικής μου και του Νίκου Τανασόπουλου στη στα 13 χρόνια, ήταν και ο Κώστας ο Λέβας που συμμετείχε, ο Παναγιώτης ο Λαπατάς. Ποτέ δεν υπογράψαμε εμείς ποσό εξόδων για τις λειτουργικές ανάγκες του γηπέδου. Ποτέ. Όμως, μέσα από αυτή την συνεννόηση, νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί κάθε πρέπουσα λύση για την ένωση, για την συνέχιση της λειτουργίας της και για τα πειραϊκά σωματεία. Και για να τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, η ένωση, η έδρα της, η διαδρομή της, το αύριό της είναι τα σωματεία. Εμείς ερχόμαστε, συμμετέχουμε, προσφέρουμε, καταθέτουμε, κάνουμε τα καλύτερα, κάνουμε και κάποια λάθη, αλλά η διαδρομή μας είναι για το συμφέρον του πειραϊκού ποδοσφαίρου. Ευχαριστώ. Προτεραιότητα στον ακροατή. Προτεραιότητα στην ενημέρωση. Βήμα στον πολίτη. Η φωνή του Πειραιά στα Ερτζιανά είναι μία. Κανάλι 1 στους 90,4. Η συχνότητα της ενημέρωσης, της μουσικής, των ακροατών. 30 χρόνια, Κανάλι 1. Συνεχίζουμε τη μετάδοση, συνεχίζετε την ακρόαση.